Αυτοκίνητα αναπηρικά αμαξίδια θα παραχωρεί ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου σε δημότες με κινητικά προβλήματα με στόχο τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία, την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και τη διασφάλιση της ευκολότερης μετακίνησής τους στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Σε πρώτη φάση, ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου σχεδιάζει να παραδώσει μέχρι το Δεκέμβριο του 2017 12 αναπηρικά αμαξίδια, ενώ τουλάχιστον 20 θα δίνονται τα επόμενα χρόνια. Ο Δήμαρχος Πέτρος Σούλας υποστήριξε πως το ενδιαφέρον των πολιτών είναι μεγάλο. Αποφάσισε να παραχωρήσει για φέτος τουλάχιστον 12 ηλεκτρικά αναπηρικά αμαξίδια σε δημότες του Δήμου μας, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι να κυκλοφορούν ελεύθερα σε όλα τα σημεία του Δήμου, είτε λέγεται πεζοδρόμια, είτε λέγονται δρόμοι, είτε πλατείες, είτε καταστήματα, οτιδήποτε. Πρώτη φορά συμβαίνει στο Δήμο μας, αλλά ίσως και σε όλη την Ελλάδα, να δούμε πώς θα λειτουργήσει και του χρόνου θα επαναλάβουμε την ίδια διαδικασία με 20 αναπηρικά αμαξίδια. Και θα επαναλαμβάνεται αυτό κάθε χρόνο. Ώσπου όλοι οι άνθρωποι του Δήμου μας, οι οποίοι έχουν αυτά τα κοινωνικά προβλήματα, τουλάχιστον αυτοί που έχουν ολική αναπηρία στα κάτω άκρα, να μπορούν να εξυπηρετούνται μόνοι τους και να μην έχουν την ανάγκη κάποιου συγγενικού τους προσώπου. Η δωρεάν παραχώρηση των αναπηρικών αμαξιδίων θα γίνει με οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου απευθύνει δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στους δημότες που επιθυμούν να τους χορηγηθεί αναπηρικό αμαξίδιο. Δυστυχώς δεν μπορούν να πάρουν όλοι. Τα κριτήρια πρώτα-πρώτα είναι ο βαθμός αναπηρίας του κάθε ατόμου, που είναι λογικό αυτό. Το δεύτερο είναι η οικογενειακή τους κατάσταση, η φορολογική δήλωση των τελευταίων 3 ετών. Τα αναπηρικά αυτά αμαξίδια είναι 2 τύπων. Είναι τα ηλεκτροκίνητες πολυθρόνες, τα κλασικά. Είναι και βεσπάκια για πιο νέους. Οι αιτήσεις των ωφελουμένων θα υποβάλλονται μέχρι και τις 31 του μηνός στο Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου, στην οδό Μαβίλη και Πυθαγόρα.